Καλό κύριε Παλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη φράση «φωνάζει ο κλέφτης» ξεκίνησε την ομιλία του προχθές το βράδυ ο Θεσσαλονικιός συνάδελφος Κώστας Ζουράρης, σχολιάζοντας την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Την πρόταση φεδρότητας, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, για να επαναλάβω τα λόγια του. Σε ποιο περιβάλλον γίνεται αυτή η κατάθεση της πρότασης μομφής? Ενώ είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των σκανδάλων για την υγεία, ενώ είναι νοπές ακόμα οι εντυπώσεις από όσα αποκαλύφθηκαν και σε αυτή την αίθουσα για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές κλήσεις ως ουρά από τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα σκανδαλώδη δάνεια σε κόμματα και μέσα επικοινωνίας. Κυρίως όμως, σε ποιο περιβάλλον? Στο ότι έχουμε ήδη μπει στην πορεία για να τελειώνουμε με τα μνημόνια, για να βγάλουμε τη θηλιά ή να ελαφρώσουμε τη θηλιά του χρέους από το λαιμό της χώρας, για να χαράξουμε, να μπορούμε να χαράξουμε μια διαφορετική πολιτική για την κοινωνία και κυρίως για εκείνους που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης και τα βάρη των επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να ακυρωθεί αυτή η πορεία. Αυτή όμως η πρόταση δυσπιστίας επιχειρεί και κάτι άλλο, και ας μην κρύβουμε τα λόγια μας. Επιχειρεί να εκβιάσει μία επανάληψη της ιστορίας, μία επανάληψη των μαύρων σελίδων της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας και των πρακτικών που έχουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα της συντηρητικής παράταξης. Όμως όταν βιάζεται η επανάληψη της ιστορίας, πολλές φορές η ιστορία εκδικείται. Πού ποντάρει και τι μας λέει η Νέα Δημοκρατία? Ήταν χαρακτηριστικές οι παρενέσεις κυρίως του δεύτερου εισηγητή της, του κυρίου Γεωργαντά. Αυτό εννοώ όταν λέω ας μην κρύβουμε τα λόγια μας. Πού ποντάρει? Στην αποσκύρτηση βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Με μία απλή λέξη, στην αποστασία τους. Έξαστη κλαζομενή εις χειμωνήν. Και ας δούμε τις συμπτώσεις. Καλοκαίρι του 65 μία αποστασία ρίχνει εκλεγμένη κυβέρνηση. Καλοκαίρι του 93 αρχίζει να μεθοδεύεται μία αποστασία που εκδηλώνεται λίγους μετά για να ρίξει μία δεύτερη εκλεγμένη κυβέρνηση. Καλοκαίρι του 18 μία σύμπτωση από την ίδια παράταξη. Με τα ίδια ονόματα να πρωταγωνιστούν απευθύνεται η πρόσκληση για μία τρίτη αποστασία. Η παράταξη της συντήρησης επιχειρεί το τρίτο sequel μίας ταινίας τρόμου, όπως συνήθως συμβαίνει με όλες τις ταινίες τρόμου, αυτές που έχουν υψηλό προϋπολογισμό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πρόταση της πιστίας των 200 λέξεων και των 76 υπογραφών? Ότι η κυβέρνηση, ότι ο Τσίπρας, ότι ο Κοτζιάς ξεπούλησαν τα εθνικά θέματα και το όνομα της Μακεδονίας. Ποιοι πραγματικά το λένε? Εκείνοι που είχαν κάνει την Ελλάδα από το 1991 μέρος του προβλήματος των Βαλκανίων. Και είναι ενδεικτικές οι κραυγές κάποιων από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που κατηγορούν την κυβέρνηση για επέσχυτη, για προδοτική συμφωνία. Είναι όμως μάλλον περισσότερο εύγλωτες οι σιωπές κάποιων άλλων από την ίδια παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πράγματι, όπως ισχυρίζονται, ξεπούλημα το όνομα Βόρεια Μακεδονία, όπως λένε. Τότε το όνομα Σκέτο Μακεδονία, όταν αναγνωρίζεται, τι είναι? Όταν το Δεκέμβριο του 1991 το Συμβούλιο της τότε ΕΟΚ συμφωνούσε για το καθεστώς των εισαγωγών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, έτσι, νέτα σκέτα, χωρίς άλλον προσδιορισμό. Η υπογραφή από κάτω ήταν του Νίκου Κοτζιά, και θα πείτε, ανθρώπινο, είναι, ξέφυγε. Θα διορθωθεί, μάλιστα. Γίνεται η διόρθωση λίγους μήνες μετά, Μάρτιος του 1992, στην ίδια απόφαση. Γίνονται διορθώσεις, όχι στον τίτλο της συμφωνίας. Η συμφωνία εξακολουθεί να είναι μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πάλι νέτα σκέτα Μακεδονία. Του Κοτζιά δεν ήταν υπογραφή. Μήπως ήταν του Κατρούγκαλου ή του Αμανατίδη? Όχι. Θα καταθέσω στα πρακτικά την επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Είναι η επίσημη έκδοση στην ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνει αυτές τις συμφωνίες που μόλις ανέφερα. Είναι το τεύχος L342. Αναρωτιέμαι, για να τελειώνω, από το βράδυ του Σαββάτου σήμερα, όταν πια θα επιστρέφεται από τα συλλαλητήρια που υποδαβλίζεται, όταν θα έχει βουλιάξει στο πέλαγος που εσείς προσπαθείτε να αναταριάσετε,
μία ακόμα προσπάθειά σας να ρίξετε την κυβέρνηση, να ανακοπεί η πορεία της χώρας, τι άλλο θα σκαρφιστείτε άραγε. Θα πρέπει όμως να το ξέρετε και να το πάρετε απόφαση. Η πορεία αυτής της κυβέρνησης θα συνεχιστεί αδιατάρακτη. Κυρίως όμως θα συνεχιστεί η πορεία της χώρας προς την ανάκαμψη, για να ξανακάνουμε την Ελλάδα πόλο σταθερότητας, ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης και δημιουργίας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.